μαζί με τις φωνές των εκατοντάδων χιλιάδων συναγωνιστών και συναγωνιστριών σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, που σήμερα απεργούν και διαδηλώνουν για τα δίκαια τους σε πάνω από 70 συγκεντρώσεις. Χαιρετίζουμε αυτούς που σπάσαν τα δεσμά του φόβου και της τρομοκρατίας, που λυσασμένα τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι εργοδοτικοί μηχανισμοί έβαλαν σε λειτουργία για να τρομοκρατήσουν κι άλλο. Και καλούμε όλους να, και τους λέμε ότι μεγαλύτερος φόβος, μεγαλύτερη τρομοκρατία από αυτό που ετοιμάζουν για το μέλλον των δικών μας και των παιδιών μας δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να μας φοβίζει και να μας δίνει δύναμη για να αντιδράσουμε και να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι άλλος ένας κρίκος στη βαριά αλυσίδα με την οποία έχουν αλυσοδέσει το λαό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των μνημονίων που ψήφισαν μαζί με την κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα. Απαιτούνται αυτά τα μέτρα και υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους βιομήχανους, από τα μονοπόλια που επιθυμούν ένα σεληνιακό τοπίο για μας, τους εργαζόμενους, για να βγατένουν τα κέρδη. Προετοιμάζουν νέα μεγαλύτερη έφοδο στη ζωή και στα δικαιώματά μας. Τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν το τέλος του μνημονίου και την αρχή μιας νέας σελίδας για τη χώρα, όπως υποστηρίζουν. Ήρθαν για να μείνουν, όπως μένουν πάνω στην πλάτη μας και τα προηγούμενα. Ξυλώνουν εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες για να ετοιμάσουν μεγαλύτερη επίθεση. Ετοιμάζονται να πάρουν 70 νέα μέτρα που θα χτυπάνε το εισόδημα το λαϊκό. Το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης που πουλάει η κυβέρνηση έρχεται να στολίσει τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. Θέλουν να μας αλυσοδέσουν χειροπόδαρα γιατί ξέρουν πως η αντεργατική αντιλαϊκή τους βαρβαρότητα θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Η ίδια η πείρα με τη συνεχή και ραγδαία επιδείνωση των όρων της ζωής μας έρχεται να γκρεμίσει τα κάλπικα επιχειρήματά τους. Αναρωτιόμαστε, άρα και πόσο δίκαιη μπορεί να είναι η ανάπτυξή τους όταν το προαπαιτούμενό της είναι να τσακιστεί το βασικό όπλο που έχει στα χέρια του εργαζόμενος, κατακτημένο μέσα από αιματηρούς αγώνες, το δικαίωμα στην απεργία. Άρα και στις συνθήκες της ανάπτυξης, οι δυνάμεις καταστολής θα τσακίζουν στο ξύλο εργάτες που θα διαδηλώνουν για τα δίκαια τους, που θα περιφρουρούν τις απεργίες τους και θα τους συλλαμβάνουν μπροστά στις οικογένειές τους. Μήπως η ανάπτυξή τους θα έρθει με την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών από την 1η Γενάρη του 18 και στον κλάδο των Δήμων. Μήπως η ανάπτυξή τους αφορά τους 38 νεκρούς και τους εκατοντάδες σακατεμένους συνάδελφους τους Δήμους στον κλάδο από εργατικά ατυχήματα. Μήπως η ανάπτυξή τους αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας και ιδιαίτερα όσους αμείβονται με 490 και 420 ευρώ το μήνα. Μήπως η ανάπτυξή τους αφορά τις χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που θα ξεσπιτωθούν χάνοντας τους σκόπους μιας ζωής μετά την απελευθέρωση των ψηφιδιασμών. Όχι βέβαια. Και εμείς λέμε δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε εμείς με την συγκροτημένη και την οργανωμένη πάλη μας. Γιατί η δίκαιη ανάπτυξή τους έχει νέα προνόμια για τους λίγους, τους μεγαλοβιομήχανους και μεγαλοεπιχειρηματίες και νέα πολλά βάσανα για τους πολλούς, για το λαό. Ας σκεφτεί ο καθένας από μας. Τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης που φέρνουν σηματοδοτούν το τέλος της επίθεσης που δεχόμαστε. Ο προϋπολογισμός για το 18 φορτώνει με επιπλέον 2.750 δις ευρώ τις πλάτες των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ζεστό χρήμα για τους κεφαλαιοκράτες. Μέχρι το 2060
έχουν συμφωνηθεί προϋπολογισμοί λιτότητας, φορολογιστίας, με τεράστια πλεονάσματα, τα οποία θα πληρώνουμε εμείς. Των εργατών, στο απεργιακό δικαίωμα, γιατί ξέρουν καλά ότι γρήγορα θα γεννηθούν νέοι, πιο μαζικοί, δυναμικοί και συντονισμένοι αγώνες απέναντι στη βάρβαρη ταξική πολιτική που μας γονατίζει στο όνομα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Τον φόβο μας να έχουν, τη δύναμή μας τρέμουν. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία, δεν κατακτήθηκαν και δεν κατοχυρώθηκαν ούτε με νόμους, ούτε με επίπλαστες πλειοψηφίες. Με αγώνες και αίμα εκατομμυρίων αγωνιστών. Και εμείς αυτό θα το τιμήσουμε και δεν θα τους αφήσουμε να το καταργήσουν. Τα έχουν βάλει με μεγάλο μπελά. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους κάθε μέρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ που ήρθε για να κάνει τη βρώμικη δουλειά, όπως είπε και ο συναγωνιστής ο Θανάσης πιο μπροστά, γιατί δεν τόλμησε κανένας να αγγίξει αυτό το δικαίωμα, συμπεριφέρθηκε σαν τον κλέφτη. Νύχτα έφερε την τροπολογία, νύχτα την πήρε πίσω. Όχι βέβαια γιατί το μετάνιωσε. Θα την ξαναφέρει όταν θα κρίνει ότι έχει το πλεονέκτημα. Και αυτό εμείς καλούμαστε σήμερα από εδώ και από όλη την Ελλάδα. Να μην τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν αυτό το πλεονέκτημα και να μην το ξανασκεφτούν ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Να τους πούμε ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.